Αγαπώ να μαγειρεύω. Να αναζητώ τις καλύτερες πρωτεσίλες, να πειραματίζομαι και να δημιουργώ αναμνήσεις επιστρατεύοντας αρώματα και γεύσεις. Σημείο αναφοράς, πάντα η κουζίνα μου. Μια κουζίνα γεμάτη φαντασία, η οποία πηγάζει από τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Το φαγητό μας φέρνει κοντά. Και εγώ αγαπώ να μαγειρεύω για τους δικούς μου ανθρώπους, για όλους εσάς. Πάνω απ' όλα όμως, αγαπώ να μαγειρεύουμε παρέα. Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε τρεις μοναδικές συνταγές που είναι κατάλληλες για ένα κυριακάτικο τραπέζι και όχι μόνο. Δύο αλμυρές και ένα γλυκό πραγματικά θα σας ενθουσιάσουν. Σήμερα στο Kitchen Lab ο Άκης φτιάχνει τρεις ιδιαίτερες συνταγές. Πεντανόστιμο ψαρονέφρι. Το τέλειο χρώμα μόλις σε δευτερόλεπτα. Με τσάτνεϊ ανανά. Όπου και να βάλεις αυτό το τσάτνεϊ, το μόνο που θα κάνεις είναι το πιο νόστιμο φαγητό. Πικάντικο και αρωματικό που απογειώνει γευστικά το πιάτο. Σε 15 λεπτά μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Συνεχίζει με μακαρονάδα υψηλής πρωτεΐνης. Έχει τα πάντα όσα χρειαζόμαστε. Με σπαράγγια. Και από γεύση, μοναδική. Και για γλυκό, cheesecake πραλίνας. Καλά, έχω τρελαθεί σήμερα γιατί αυτή η συνταγή είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν υπάρχει. Μια ατελείωτη γευστική απόλαυση. Το πιο νόστιμο cheesecake σοκολάτα που έχετε δοκιμάσει. Πρώτη συνταγή για σήμερα, ψαρονέφρι με τσάτνεϊ ανανά. Δεν σας βρίζω, δεν σας μιλάω άσχημα, αυτό που θα φτιάξουμε είναι μοναδικό. Το τσάτνεϊ ουσιαστικά είναι μία μαρμελάδα που χρησιμοποιείται αμυγός για αλμυρά φαγητά, δεν είναι μία μαρμελάδα που βάζουμε στα γλυκά μας. Και θα σας δείξω το πιο νόστιμο εντυπωσιακό τσάτνεϊ με το πιο ζουμερό ψαρονέφρι που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ψαρονέφρι με τσάτνεϊ ανανά θα χρειαστούμε. Για το τσάτνεϊ, 250 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία πιπεριά τσίλι, μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, ένα κουταλάκι του γλυκού κάρι, 4 λοβούς κάρδαμο, ένα στικ κανέλας, ένα κρεμμύδι, 50 γραμμάρια κρέμα βαλσάμικο με ρόδι παν, 600 γραμμάρια φρέσκο ανανά και αλάτι. Για το ψαρονέφρι θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ψαρονέφρι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 2 κλονάρια δεντρολίβανο, 2 σκελίδες σκόρδο και 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο με ρόδι παν. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πληγούρι, δυόσμο, δεντρολίβανο, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το τσάτνεϊ. Παίρνουμε στο τηγανάκι μας, wok ή κατσαρολάκι και ρίχνουμε όλα μας τα υλικά. Το νερό, τη ζάχαρη. Δεν χρειάζεται να το θερμάνουμε. Καθόλου. Το τσίλι θα το ρίξετε έτσι όπως είναι και μετά το φερείτε. Σε περίπτωση που θέλετε να είναι αρκετά καυτερό, τι κάνουμε. Το ψιλοκόβουμε, φίλε. Εντάξει. Και το ρίχνουμε μέσα ψιλοκομμένο. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να το βγάλουμε, θα μείνει και θα είναι καυτερό. Οπότε ρίχνω την πυριά μέσα και εδώ πέρα τι έχω. Αχ, αχ. Είναι δύο κίτρινα. Θα σε βοηθήσω. Το ένα είναι κουρκουμά, το άλλο είναι κάρι. Ποιο είναι τι. Κουρκουμά είναι το δεξί. Όχι, κουρκουμά είναι το πιο κίτρινο. Οπότε κουρκουμά και κάρι. Και άμα δεν έχετε κάτι από τα δύο, βάλτε την ίδια ποσότητα από το άλλο για να συμπληρώσετε. Λοιπόν, κάρδαμο, κανέλα και κρεμμύδι. Το ψιλοκόβουμε. Μπορείτε να βάλετε και 2 και 3 και 4. Δεν θα αλλάξει καθόλου τη γεύση. Ίσα-ίσα θα σας δώσει περισσότερη ποσότητα. Είναι πιο οικονομικό. Α, το tip της ημέρας είναι αυτό. Φτιάξτε περισσότερη ποσότητα τσάτνεϊ πώς, απλά προσθέτοντας περισσότερο κρεμμύδι. That's it, γιατί το κρεμμύδι καθώς θα βράσει, θα καραμελώσει, θα γίνει και αυτό μαρμελάδα και ουσιαστικά θα γίνει περισσότερο το τσάτνεϊ μας. Οπότε, έχω βάλει όλα μας τα υλικά. Το τσάτνεϊ πάντα έχει αυτή τη γλυκόξινη γεύση. Πάντα χρειαζόμαστε και ζάχαρη, πάντα χρειαζόμαστε και ξύδι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο με ρόδι παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και φυσικό χυμό ροδιού. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης και νερού. Οπότε, θέλουμε 50 γραμμάρια, χρειαζόμαστε ξύδι μέσα στη συνταγή μας. Το ρίχνουμε μέσα εδώ. Βάλαμε την κρέμα βαλσάμικο με ρόδι και θα ρίξουμε μέσα και τον ανανά μας και αυτά τα δύο, το ένα θα συμπληρώσει το άλλο. Λοιπόν, τώρα, ο ανανάς, πώς τον καθαρίζουμε, ξέρεις? Αποκλείεται να μην ξέρετε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, αν με δουλεύετε. Δηλαδή, είναι πραγματικά αδιανόητο να μην ξέρει πώς κάνουμε ένα ανανά, πώς το καθαρίζουμε. Δεν έχει πάρει ποτέ ανανά σπίτι σου. Πάρα πολλές φορές θα το κάνει η γυναίκα.
Κομπόστα. Έλα Παναγία μου. Βρε, εδώ πέρα χρειαζόμαστε φρέσκο για να κάνουμε τη συνταγή. Λοιπόν, ο ανανάς είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί και θέλουμε έναν πολύ όριμο ανανά. Όσο πιο πράσινος είναι ο ανανάς εξωτερικά, αυτό το χρώμα, σημαίνει πως είναι άγουρος. Εμείς ψάχνουμε ανανά που να έχει αυτό το χρώμα. Το ξανθό. Δεν θέλουμε πολύ πράσινο, δεν θέλουμε να είναι όριμος για να έχει περισσότερη γεύση. Λοιπόν, αυτό έτσι όπως είναι. Γιατί αυτό επηρεάζει. Γιατί το όριμος έχει περισσότερη γεύση, το είπα, δεν άκουγες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την μπανάνα. Πού βρισκόσουν. Λοιπόν, αυτό πάει στα σκουπίδια. Αυτό πάει στα σκουπίδια και κόβουμε και την κάτω πλευρά μας. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρετε το μαχαίρι σας και πολύ, πολύ σιγά θα κόψετε το γύρω-γύρω. Προσέξτε, δεν θέλουμε να χάσουμε το μισό ανανά. Θέλουμε να κρατήσουμε τη σάρκα του. Οπότε αυτά τα μαυράκια που βλέπετε εδώ πέρα, μην σας φοβίζουνε. Σας φοβίζουνε. Ναι, αλλά άμα πάρεις κομπόστα δεν γίνεται αυτή η συνταγή. Στο λέω για να το ξέρεις. Λοιπόν, κόβουμε τον ανανά μας. Άμα δεν σ' αρέσει η διαδικασία, να μην μαγειρεύεις. Σκοπός είναι στη μαγειρική να χαιρόμαστε το όλο πράγμα και να μαγειρεύουμε και να χαιρόμαστε. Άμα είναι να τα παίρνουμε όλα έτοιμα, τι να το κάνουμε. Πάντως, Κυριάκη, μου θύμισες σαν όταν ήμασταν στο δημοτικό στο σχολείο. Πηγαίναμε στο κηλικείο και λέγαμε Θείο, μία τυρόπιτα, δύο μαστίχες στον πέντε και ένα γαριδάκι, τυρογαριδάκι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει η εύκολη και η δύσκολη λύση για να βγάλουμε αυτά τα μαύρα ματάκια που βλέπετε εδώ πέρα. Η εύκολη είναι η εξής, να πάρουμε το μαχαίρι μας και να κόψουμε αρκετά μέχρι που να τα εξαφανίσουμε. Αλλά τι κάνουμε? Να, τόσο πολύ φύρα, να το ακριβώς, αυτό εδώ είναι φύρα και δεν θέλουμε να έχουμε φύρα γιατί ο ανανάς είναι ακριβώς. Και πάρα πολύ γευστικό για να το χάσουμε. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Παίρνουμε ένα μαχαίρι και άμα μπορέσετε να παρατηρήσετε, τα ματάκια εδώ πέρα, έτσι όπως τα λέμε, έχουν μία συγκεκριμένη κλίση. Κοιτάξτε, πάντα πάνε διαγώνια. Τα βλέπετε? Οπότε αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Παίρνουμε το μαχαίρι μας, εδώ, ξεκινάμε από πάνω, εδώ και εδώ και εδώ, και μετά γυρνάμε εδώ. Και ουσιαστικά αφαιρούμε τα μάτια έτσι. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κερδίζουμε το μέγιστο δυνατό από τον ανανά. Οπότε τώρα θα περιμένετε λίγη ώρα μέχρι να τελειώσω όλο μου τον ανανά. Το τσάτνι είναι μια γλυκιά και αρωματική μαρμελάδα από φρούτα ή λαχανικά. Η λέξη προέρχεται από την ινδική λέξη τσάτνι, που σημαίνει έντονα καρικευμένο. Παρασκευάζεται με βάση τη ζάχαρη και το ξύδι, τα οποία είναι συντηρητικά. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διατηρηθεί σε κλειστή συσκευασία για 2 χρόνια ή αν ανοιχτεί για αρκετούς μήνες στο ψυγείο. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψιλοκόψουμε τον ανανά μας. Κόβουμε στη μέση, εδώ και μετά εδώ. Και αφαιρούμε το κοτσάνι στη μέση. Μερικές φορές το κοτσάνι τρώγεται, άμα νιώσετε ότι είναι μαλακό και δεν είναι κοτσάνι, δηλαδή σαν ξύλο, τότε κρατήστε το. Εδώ πέρα είναι αρκετά σκληρό, οπότε θα τα αφαιρέσω, όπως είναι. Τώρα, αχ τι κρίμα, έφυγε αυτό. Θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια τον ανανά μας, εδώ. Και θα προσθέσουμε μέσα. Και εδώ. Εγώ πάντα μα πάντα όταν κάνω τσάτνι να σας πω, επειδή κάνω αρκετή ποσότητα, αυτό που κάνω πάντα μα πάντα είναι να παίρνω διαφορετικής ορίμανσης φρούτα. Άλλα θα λιώσουν τελείως και θα γίνουν μαρμελάδα, θα λιώσουν τελείως, άλλα θα μείνουν λίγο μικρά κομμάτια και άλλα θα μείνουν μεγαλύτερα κομμάτια. Οπότε έχω διαφορετικές υφές και πραγματικά δίνει την απόλυτη αίσθηση στο τσάτνι. Τώρα, όπως είναι πάει πάνω στη φωτιά, ανάβουμε το μάτι μας και από τη στιγμή που δούμε ότι αρχίζει να βράζει το μείγμα μας, μετράμε περίπου 15 λεπτάκια σε μέτρια φωτιά μέχρι που να συμπυκνωθεί και ουσιαστικά να δέσει το τσάτνεϊ μας. Τι ξέχασα? Αλάτι. Αυτός είσαι. Αλατάκι. Και πάμε να ετοιμάσουμε το ψαρονέφρι μας. Για το ψαρονέφρι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλω ένα τηγάνι πάνω σε φωτιά. Εδώ, αντικολλητικό. Και το ψαρονέφρι μου είναι στο ψυγείο. Τέλεια! Και έχω ένα ξύλο κοπής για να ετοιμάσω το ψαρονέφρι μου. Τώρα, η ερώτηση που έχω να θέσω πάλι είναι θέμα οικονομίας. Είναι, θέλετε να καθαρίσουμε το ψαρονέφρι ή να μην το καθαρίσουμε? Να το καθαρίσουμε.
Να σας πω ότι το ψαρονέφρι, αν και έχει ίνες όπως έχουν όλα τα φιλέτα, δηλαδή αυτές οι ίνες οι λευκές που φαίνονται εδώ πέρα, σε περίπτωση που αρχίζω, καθαρίζω το παραφύλετο και όλα τα υπόλοιπα, χάνω αρκετό από το ψαρονέφρι μου. Κάτι που δεν θέλω να χάνω γενικά ποσότητα. Γιατί κοιτάξτε τι πρέπει να κάνω. Για να καθαρίσω το ψαρονέφρι, πρέπει να αφαιρέσω αυτό το φιλέτο. Εδώ. Μας αρέσει αυτό? Δεν μας αρέσει. Είναι μαλακό. Η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ σκληρό, έχει κάποιες ίνες, αλλά δεν είναι κάτι που πραγματικά μας στεναχωρεί. Και μετά πρέπει να καθαρίζω όλα αυτά τα κομμάτια που βλέπω, τα λευκά, από τις ίνες. Αλλά θα χάσετε πάρα πολύ από το κρέας και είναι κάτι που δεν θέλω ούτε κι εγώ ούτε κι εσείς. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι με το χέρι σας, οποιαδήποτε ίνα φεύγει με το χέρι σας εδώ πέρα, να τη βγάλετε, και οτιδήποτε άλλο μένει, καλύτερα να τα αφήσετε, γιατί ουσιαστικά θα χάσετε το μισό ψαρονέφρι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Okay? Λοιπόν, τώρα. Το μόνο που χρειαζόμαστε στο ψαρονέφρι είναι λίγο λάδι. Λοιπόν, αλάτι. Μην το λυπηθείτε. Είναι ένα ψαχνό κρέας, οπότε χρειάζεται λίγο βοήθεια με τα καρικεύματα. Πιπέρι. Ανακάτεμα καλό, εδώ. Και όπως βλέπετε, αυτό έχει το παραφύλετο, αυτό δεν έχει το παραφύλετο. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν τρέχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι στο καυτό τηγάνι, ρίχνω το ένα ψαρονέφρι, ρίχνω και το άλλο ψαρονέφρι και ρίχνω και το παραφύλετο, γιατί είναι ο μεζές του Γιώργου, του φίλου μου. Λοιπόν, εδώ πέρα και πάμε να σοτάρουμε, να κάνουμε ωραίο και σεξι το ψαρονέφρι γύρω-γύρω. Έχω λίγο δονδρολίμανο και λίγο σκόρδο. Στην άκρη εδώ του τηγανιού θα προσθέσω λίγο λαδάκι και θα προσθέσω μέσα το δονδρολίμανο και το σκόρδο να αρχίζει να αρωματίζει το λάδι. Τα-τα-ν! Και κοιτάξτε εδώ, το τέλειο χρώμα μόλις σε δευτερόλεπτα. Το ψαρονέφρι εδώ πέρα το παραφύλλετε, το βλέπετε. Καλά θα γίνει αυτό σε ένας μεζές. Λοιπόν, όπως βλέπετε δίπλα το τσάτνεϊ μου έχει αρχίσει να παίρνει βράση. Και όσο παίρνει βράση τι γίνεται, βγάζει ακόμα περισσότερη υγρασία, το βλέπεις. Υπάρχει ένα σημείο που θα αυξηθεί κι άλλο η υγρασία και μετά θα αρχίσει να συμπυκνώνεται. Τώρα, το ψαρονέφρι μας είναι σχεδόν τέλειο. Κοιτάξτε εδώ. Έχει πάρει ωραίο χρώμα και τώρα αυτό που θέλουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε υλικά που ούτως ή αλλιώς χρησιμοποίησαμε και στο τσάτνι. Θέλουμε να γλασάρουμε, να κάνουμε σεξι το ψαρονέφρι μας και το μόνο πράγμα που θα ρίξει το τηγάνι εκτός φωτιάς είναι λίγο κρέμα βαλσάμικο με ρόδι Πάνο Ζαφυρόπουλο. Οπότε βγάζω από τη φωτιά, εκτός φωτιάς, θα προσθέσω περίπου 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο, εδώ, και αυτό που θα κάνω είναι απλά να ανακατέψω το ψαρονέφρι μου. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Αυτό εδώ είναι για εμένα. Αυτό εδώ είναι για το φούρνο. Και έτσι όπως είναι στο φούρνο, στους 180 βαθμούς για 12 περίπου με 15 λεπτάκια. Δεν θέλουμε να παραψήσουμε το ψαρονέφρι, θέλουμε ίσα ίσα να ψηθεί στο κέντρο. Είναι αρκετά μεγάλα αυτά τα ψαρονέφρια, οπότε θέλουν 12 με 15. Αν είναι μικρότερα, θέλουν περίπου 8 με 10 λεπτάκια. Οπότε, σε 15 λεπτάκια το ψαρονέφρι μου θα είναι έτοιμο. Σε 15 με 20 λεπτάκια θα είναι έτοιμο και το τσάτνι. Όλα μαζί θα το σερβίρω για να σας δείξω πόσο ωραίο πιάτο θα βγει. Το ψαρονέφρι μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε το φούρνο εδώ. Και ως γνωστόν, τι πρέπει να κάνουμε πάντα μα πάντα, να αφήνουμε το κρέας μας να ξεκουραστεί. Το τσάτνεϊ μας είναι έτοιμο, σωστά? Σωστά. Πώς σου φαίνεται? Καθαριστώ. Κοίτα εδώ. Η σύσταση που πρέπει να έχει είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι φανταστικό. Το κρεμμύδι έχει καραμελώσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Παναγία μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπου και να βάλεις αυτό το τσάτνι, το μόνο που θα κάνεις είναι το πιο νόστιμο φαγητό. Σε ρύζι σκέτο, νόστιμο φαγητό. Σε πληγούρι σκέτο, νόστιμο φαγητό. Μαζί με λαχανικά, νόστιμο φαγητό. Τι θες να πεις? Κυρία, έτσι θα μπορούσα να δοκιμάσω. Άντε, έλα. 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 Έλα πραγματικά, γιατί αξίζει να το δοκιμάσεις. Συνδυαστικά πάντα τρώγεται με κάτι άλλο. Σκέψου το συνδυαστικά μαζί με το χοιρινό τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να το πούμε σε μένα. Έκρηξη. Exotic, χαμός. Πρώτη φορά χρησιμοποιείς άλλη λέξη από το ωραίο. Παθαίνω. Α, ωραίος.
Τέλεια. Λοιπόν, τσάτνεϊ έτοιμο. Το ψαρονέφρι μας έτοιμο. Έχω ετοιμάσει και λίγο πληγουράκι εδώ πέρα. Να το κάνουμε λίγο healthy το φαγητό μας. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε πληγούρες στο σπίτι, έχουμε βιντεάκι στο YouTube πώς φτιάχνουμε το πληγουράκι μας. Να βάλω πολύ λίγο. Αρκετό θα βάλω. Το πληγούρι, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, θεωρείται ότι από αυτούς τους υδατάνθρακες που μπορούμε να πάρουμε και να βράσουμε στο σπίτι, ότι είναι ο καλύτερος. Είναι ακόμα καλύτερος και από το ρύζι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κόψουμε το ψαρονέφρι μας, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ωραίος. Δεν υπάρχει. Θα κάνουμε κάτι τσιμπούσια σήμερα. Ανάθεμά σε εκεί και στο χωριό σου τα γιάτα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το κόψω τα γιάτα. Εδώ. Βλέπετε το τέλειο pink χρώμα. Γιατί δεν βγάζει ζουμιά? Γιατί αφήσαμε να ξεκουραστεί. Γιατί έχει αυτό το υπέροχο χρώμα σε όλο το ψαρονέφρι. Γιατί το ψήσαμε σωστά, γιατί ξέρουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό το αφήνω στην άκρη και θα πάρω εδώ πέρα ωραία αυτά τα κομμάτια εδώ. Τα γιάτα, όπως βλέπετε, Παναγία μου. Πάνω από το πληγούρι, εδώ. Τώρα αξίζει πραγματικά να έρθετε να δοκιμάσετε. Το κρέας, κοιτάξτε εδώ, το κρέας δεν χρειάζεται καν μαχαίρι, γιατί το έχουμε ψήσει σωστά. Απλά διαλύεται, γίνεται κομμάτια. Έλα εδώ, έλα, 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 έλα. Έλα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα δοκιμάσεις ένα σκέτο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Και περίμενε. Α, το κόψες μισό. Ναι. Περίμενε, περίμενε. Αφήσουμε και για τους άλλους. Περίμενε, περίμενε. Και θα δοκιμάσεις ένα με τσάτνι. Τι θες? Α, και την πετσέτα μου. Έφυγες. Είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι πρέπει και στον άδικο να έρθει. Όχι, όχι, άστον, γιατί δεν έχουμε άλλες κάμερες. Αυτές είναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σερβίρω το τσάτνι πάνω από το χοιρινό μου, εδώ. Μην το λυπηθείτε. Εδώ, Παναγία μου, το τσάτνι είναι spicy όσο πρέπει, είναι γλυκό όσο πρέπει, ξινό όσο πρέπει, τα έχει όλα όσο πρέπει. Θα ρίξω ίσα ίσα λίγα μυρωδικά από πάνω. Βάλαμε δεντρολίβανο, οπότε γιατί όχι. Να μην κάνουμε έτσι λίγο πιο όμορφο το πιάτο μας. Εδώ. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά δεν υπάρχει. Και αυτό που θα κάνω είναι, επειδή δεν έχουμε βάλει καθόλου λαδάκι στη συνταγή μας, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Ο ελληνικό από πάνω και λίγο πιπέρι. Για το ψαρονέφρι με τσάτνεϊ ανανά. Φτιάχνουμε πρώτα το τσάτνεϊ. Βάζουμε σε ένα βαθύ τηγάνι το νερό, τη ζάχαρη, την πιπεριά τσίλι, τον κουρκουμά, το κάρι, το κάρδαμο, το στικ κανέλας, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και την κρέμα βαλσάμικο. Κόβουμε τις άκρες του ανανά και στη συνέχεια κόβουμε κάθε τα περιμετρικά τυφλούδα. Έπειτα, κόβουμε τη σάρκα εξωτερικά σε διαγώνιες λωρίδες και αφαιρούμε τα μαύρα στίγματα. Κόβουμε τον ανανά στη μέση σε 4 κομμάτια, αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι και τον κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τα προσθέτουμε στο τηγάνι, ρίχνουμε αλάτι και σιγοβράζουμε για περίπου 15 λεπτά. Κόβουμε το παραφύλετο και αφαιρούμε τις ίνες από το ψαρονέφρι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι. Προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο, το σκόρδο και το αφήνουμε να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Αφαιρούμε από τη φωτιά, ρίχνουμε την κρέμα βαλσάμικο και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια μεταφέρουμε το ψαρονέφρι σε ένα ταψί με σχάρα και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί και το κόβουμε σε κομμάτια. Βάζουμε σε ένα πιάτο το πληγούρι, προσθέτουμε από πάνω το ψαρονέφρι και το τσάτνεϊ ανανά, γαρνίρουμε με δυόσμο και δεντρολίβανο, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι και σερβίρουμε. Εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εκεί, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα το ευχαριστηθώ μόνος μου. Αν νομίζω ότι σε 15 λεπτά μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε μία μακαρονάδα high protein με σπαράγγια. Τα σπαράγγια γενικά τα χρησιμοποιούμε είτε σε ομελέτες, είτε συνοδευτικά για κάποιο κρέας.
δεν έχουμε συνηθίσει να είναι ο πρωταγωνιστής μιας συνταγής. Και σήμερα θα είναι, γιατί θα φτιάξουμε τα πιο νόστιμα, θρεπτικά και υγιεινά ζυμαρικά που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη healthy μακαρονάδα με σπαράγγια, high protein, θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια σπαγκέτι high protein μέλισσα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 10 γραμμάρια ginger, 500 γραμμάρια σπαράγγια, 150 γραμμάρια τυρί κρέμα light, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι δυόσμο, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι βασιλικό, αλάτι, πιπέρι και ξύσμα από 2 lime. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φύλλα δυόσμου, φύλλα βασιλικού, πιπέρι και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι επειδή τα ζυμαρικά μας χρειάζονται 7 λεπτά για να βράσουν, σε 7 λεπτά θα είναι έτοιμη και η συνταγή μας. Μπορούμε? Μπορούμε. Σε 7 λεπτά από τη στιγμή που ρίξω τα ζυμαρικά μέσα στην κατσαρόλα, σας υπόσχομαι ότι το φαγητό θα είναι έτοιμο και θα είναι πεντανόστιμο και πάρα πολύ γευστικό. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπαγκέτι high protein μέλισσα. Πρόκειται για μια σειρά ζυμαρικών με 50% περισσότερη πρωτεΐνη, τα οποία σχεδιάσαμε μαζί με τη μέλισσα και είναι ιδανικά για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Έτσι, η πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε στο φαγητό μας υπάρχει ήδη στα ζυμαρικά μας και δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε τρόπους για να βάλουμε έξτρα πρωτεΐνη στο φαγητό. Κοτόπουλο, σολομό και όλα τα υπόλοιπα. Τα ζυμαρικά μας από μόνα τους φτάνουν. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία συσκευασία, το νερό μου βράζει στην κατσαρόλα, θα προσθέσω ελάχιστο αλάτι. Εδώ. Και τα ζυμαρικά μας πάνε μέσα. Εδώ. Ανοίγουμε. Και αφήνουμε μέσα. Εν τω μεταξύ, επειδή οι έξτρα πρωτεΐνη που έχουν είναι από βρώμη, σου βγάζουν μία γεύση πραγματικά από ξηρούς καρπούς, δημητριακά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ γευστικά. Το φανταστικό με αυτά τα ζυμαρικά είναι πρώτα η γεύση και μετά η πρωτεΐνη. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο στην αρχή εδώ πέρα και ξεχνάμε τα ζυμαρικά μας. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Θέλουμε ένα wok ή μεγάλη τηγανάρα πάνω στη φωτιά να αρχίζει να καίει. Εδώ και κρεμμυδάκι. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Κάντε το φετούλες ωραίες και θέλουμε ελαιόλαδο. Περίπου 2 με 3 κουταλιές ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Εδώ. Και καθώς είναι κρύο το τηγάνι, ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι γιατί θέλουμε να μαλακώσουμε το κρεμμύδι. Οπότε ρίχνουμε το κρεμμύδι μέσα και σιγά σιγά αυτό θα αρχίζει να μαλακώνει και να γίνεται ωραίο. Μαζί με το κρεμμύδι θα προσθέσω και μία σκελίδα σκόρδο. Και βέβαια θέλουμε μυρωδικά. Θυμαράκι, μπόλικο, μας αρέσει, τρελαινόμαστε. Και μαζί με το θυμάρι τώρα, στο τέλος θα ρίξουμε και μπόλικο, δυόσμο και βασιλικό. Λοιπόν, το θυμάρι πάει μέσα. Να αρχίζει να αρωματίζει το λάδι μας μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και προαιρετικά, άμα θέλετε, έχω λίγο ginger. Σας αρέσει το ginger? Ναι, και εμένα μου αρέσει. Γιατί θα μου δώσει αυτή τη σπιρτάδα, έτσι, αυτό το κάψιμο που θέλω στη συνταγή μου. Θέλω λίγο να είναι spicy η συνταγή, αλλά λίγο. Και ουσιαστικά να μας βγάζει αυτή την υπέροχη γεύση και το άρωμα που μας βγάζει το ginger. Οπότε, τρίβω λίγο ginger μέσα. Μυρίζει υπέροχα. Θυμάρι, σκόρδο, κρεμμύδι. Το φαγητό θα είναι πεντανόστιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Λοιπόν, πάει και το τζίντερ μέσα. Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά μας. Ανακατεύουμε λίγο και το κρεμμύδι με το σκόρδο και το θυμάρι. Και κοιτάξτε εδώ. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά. Γιατί θέλω να μαλακώσουν, να δώσουν τη γεύση μέσα στο λάδι. Και τώρα, όση ώρα σοτάρουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα σπαράγγια. Πώς ετοιμάζουμε τα σπαράγγια? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, το σπαράγγι έχει ένα τρυφερό μέρος και ένα σκληρό μέρος. Το σκληρό μέρος βρίσκεται κάτω και το τρυφερό πάνω. Το σημείο που σπάει το σπαράγγι από μόνο του μας δείχνει και από πού αρχίζει το τρυφερό μέρος προς τα πάνω. Οπότε πιέζουμε εδώ πέρα το σπαράγγι και βλέπουμε πού σπάει. Εδώ πέρα που σπάει είναι τρυφερό και εδώ πέρα είναι σκληρό. Είναι το ξύλο από κάτω που υπάρχει στο σπαράγγι. Οπότε για να μην σπάμε το καθένα ξεχωριστά, βάζουμε τα σπαράγγια δίπλα-δίπλα, βλέπουμε το ένα που έχει σπάσει και κόβουμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά εδώ πέρα είναι πολύ ωραία να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα ζουμό λαχανικών, αλλά δυστυχώς στο φαγητό μας δεν μπορούμε να τα προσθέσουμε. Τώρα,
Πάμε να ελέγξουμε άμα τα σπαράκια μας είναι εντάξει να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν όσοι έχουν ή θέλουν μία μικρή επεξεργασία. Γενικά είναι πολύ εύκολο. Καταλαβαίνουμε κατευθείαν από τη φλούδα. Με η φλούδα νιώθουμε ότι είναι χοντρή και ότι γενικά είναι δύσπεπτη. Το μόνο που θα κάνω είναι, μας βοηθάει πάρα πολύ μία φόρμα του κέικ. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσουμε τα σπαράκια. Βάζουμε πάνω στη φόρμα του κέικ, εδώ πέρα. Και ουσιαστικά θα βγάλω το κάτω-κάτω μέρος από τη φλούδα. Εδώ. Αυτό. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ. Τα σπαράγγια είναι εκλεκτά και κομψά. Θεωρούνται μάλιστα ο αριστοκράτης των λαχανικών. Περιέχουν σε μεγάλο ποσοστό νερό, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες B και C, ενώ έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και λίγες θερμίδες. Το κρεμμυδάκι μου γίνεται, τα ζυμαρικά μου θέλουν άλλα 2-3 λεπτάκια για να είναι έτοιμα και έτσι όπως είναι τα σπαράγγια θα τα κόψω στα 3. Εδώ. 1, 2, 3. Και εδώ, 1, 2, 3. Θα κόβω πλάγια για να φαίνονται έτσι πιο ωραία. 1, 2, 3. Τέλεια. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω τα σπαράγγια μαζί με τα ζυμαρικά μέσα. Αφού έχω νεράκι που βράζει, θέλουν μόλις 2 λεπτάκια βράσιμο. Οπότε μαζί με τα ζυμαρικά θα είναι έτοιμα και τα σπαράγγια. Και το κρεμμύδι μου εδώ πέρα έχει αρχίσει να καραμελώνει και να γίνεται ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστικό. Τώρα, πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο τη σάλτσα μας μέσα στο τηγάνι, γιατί θα κάνουμε μία σάλτσα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι λίγο τυρί κρέμα light. Εδώ. Και. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω μία τρυπητή κουτάλα και όπως είναι, βλέπετε ότι τα σπαράγγια μένουν πάνω-πάνω. Πήρανε μία βράση, κάναμε αυτό που θέλαμε ακριβώς να κάνουμε και τα ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι μαζί με τα κρεμμύδια. Θέλουμε να τα σοτάρουμε λίγο μαζί με το λαδάκι, μαζί με τα κρεμμύδια, να πάρουν και αυτά έτσι μία σοταρισμένη γεύση. Όπως βλέπετε, έχω κόψει διαφορετικά σχήματα τα σπαράγγια για να γίνει ακόμα πιο δελεαστικό. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Τώρα, θα προσθέσω μέσα στο τηγάνι το τυρί κρέμα. Και 3 κουταλιές από το νερό που βράζει. Εδώ. 1, 2, 3. Εδώ. Ανακατεύω λίγο να διαλυθεί το τυρί κρέμα και να μου φτιάξει μία σαλτσούλα. Νεράκι, κυρίες και κύριοι. Το νεράκι που βράζουμε τα ζυμαρικά. Έχει το άμυλο μέσα για να μπορέσει να δέσει σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Και το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να παντρέψουμε τα ζυμαρικά με αυτή την υπέροχη σάλτσα. Θα σουρώσω τα ζυμαρικά μου. Παναγία μου. Και έτσι όπως είναι ακόμα ζεστά, καυτά, θα πάρω και θα τα ρίξω μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Μία σάλτσα à la crème σε μόλις 7 λεπτάκια. Όσο σας υποσχέθηκα. Κοιτάξτε εδώ. Αφήστε τα ζυμαρικά λίγο να τραβήξουν από τη σαλτσούλα. Θα δέσουν αυτόματα. Δεν είναι φανταστικό, ε? Πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ φρέσκο, πάρα πολύ εύκολο. Βγάζουμε από τη φωτιά. Θα συνεχίζει να δένει το φαγητό μας. Και ήρθε η ώρα για τα φρέσκα μυρωδικά που σας έλεγα. Δυόσμος και βασιλικός. Εδώ. Ψιλοκόβουμε. Λίγο φρέσκο πιπέρι, έως πολύ. Το αλάτι το αφήνω πάνω σας. Συνήθως όταν προσέχουμε τη διατροφή, προσέχουμε και τα αλάτι, οπότε μην το παρακάνετε. Και θέλω το ξύσμα από 2 lime. Σε περίπτωση που δεν έχετε lime, μπορείτε να βάλετε λίγο λεμονάκι. Μια χαρά θα δουλέψει και αυτό. 1, 2. Παναγία μου. Μυρίζει τόσο φρεσκάδα. Δυόσμος, βασιλικός. Λάιμ και όλα αυτά παντρεύτηκαν στην εντέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Η σάλτσα είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ εύκολη και σίγουρα είναι πάρα πολύ υγιεινή. Λοιπόν, όση ώρα αφήσαμε στο τηγάνι ήταν αρκετή για να μην μείνει τίποτα από σάλτσα. Το βλέπετε, το βλέπεις. Γιατί όλη η σάλτσα έχει ενσωματωθεί πλήρως με τα ζυμαρικά μας. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ.
Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Λίγο τυρί κρέμα και αρκετό νεράκι του βρασμού, πιστέψτε με, θα σας δώσει τα πιο νόστιμα ζυμαρικά. Είναι η πιο εύκολη, γρήγορη και ποιοτική σάλτσα που μπορείτε να ετοιμάσετε. Να βάλω λίγο ακόμα, έτσι δεν είναι? Ωχ, Παναγία μου. Φανταστικό. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα σπαράκια μας. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Τα σπαράκια μας εντάξει είναι ακόμα ζωντανά. Και εδώ. Και βέβαια λίγος γιόσμος από πάνω. Λίγος φρέσκος βασιλικός. Εδώ. Αφήστε να υπάρχει. Μας αρέσει εδώ. Και πιπέρι. Και οπωσδήποτε λάδι. Το λάδι που έχουμε βάλει στη συνταγή μας είναι ελάχιστο. Τα λιπαρά που έχουμε βάλει είναι ελάχιστα. Οπότε είναι φανταστικό. Για τη healthy μακαρονάδα με σπαράγκια, high protein. Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνουμε αλάτι και βράζουμε τα σπαγκέτι. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ρίχνουμε το θυμάρι και το ginger τριμμένο. Αφαιρούμε το σκληρό μέρος από τα σπαράγκια και στη συνέχεια ξεφλουδίζουμε με έναν αποφλοιωτή το κάτω μέρος από τα σπαράγκια. Τα κόβουμε σε τρία κομμάτια και τα βράζουμε μαζί με τα σπαγκέτι για 1-2 λεπτά. Αφαιρούμε τα σπαράγκια με μια τρυπητή κουτάλα και το σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε το τυρί κρέμα, λίγο από το νερό που βράζουν τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε. Σουρώνουμε τα σπαγκέτι, τα ρίχνουμε στη σάλτσα με τα σπαράγκια και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον δυόσμο, τον βασιλικό, πιπέρι και το ξύσμα από τα λάιμ. Σερβίρουμε τη μακαρονάδα με τα σπαράγκια, γαρνίρουμε με δυόσμο και βασιλικό, ρίχνουμε πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Και θα δοκιμάσω. Παναγία μου. Είναι φανταστικό να μπορείς να φας ένα φαγητό και να μην έχεις καθόλου τύψεις για το πόσο θα φας. Όλη η πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε υπάρχει σε αυτή την μπουκιά. Μόνο καλή πρωτεΐνη, μόνο καλά λιπαρά, μόνο καλός υδατάνθρακας, μόνο λαχανικά από τα σπαράγκια. Πραγματικά έχει τα πάντα όσα χρειαζόμαστε. Και από γεύση, μοναδική. Άντε γεια, φίλε. Άντε γεια. Σπαραγκιά έχουν ψηθεί στην εντέλεια. 1-2 λεπτάκια ίσα ίσα στο νερό και λίγο σοτάρισμα ήταν αρκετό για να τα κάνει τέλεια. Τραγανά, αλτέντε, αλλά συγχρόνως βρασμένα. Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Ένα γλυκό υπερπαραγωγή, γιατί συνδυάζει αυτά που αγαπώ περισσότερο στη ζαχαροπλαστική. Αγαπώ το cheesecake και αγαπώ και τη σοκολάτα. Οπότε θα φτιάξουμε το απόλυτο cheesecake σοκολάτας. Δεν θα περιγράψω άλλο, είναι η πιο εύκολη συνταγή που έχετε δει, είναι η πιο εύκολη συνταγή που έχετε φτιάξει, είναι η πιο γευστική συνταγή σε cheesecake σοκολάτας που έχετε δοκιμάσει, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το cheesecake πραλίνες θα χρειαστούμε: για τη βάση 300 γραμμάρια μπισκότα σοκολάτας, τα μπισκότα του Άκη, και 80 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια μασκαρπόνε σε θερμοκρασία δωματίου, 500 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού και μία πρέζα αλάτι. Για την γκανάς θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά και 200 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πουράκια σοκολάτας και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Πρώτα πρέπει να κάνουμε τη βάση μας. Για τη βάση μας θέλουμε τα μπισκότα μας σοκολάτας. Οπότε θέλουμε να κάνουμε το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό. Οπότε θέλουμε σοκολατένια μπισκότα. Μέσα στο μίξερ εδώ 2 συσκευασίες. Εδώ. Μαζί με τα μπισκότα μας, θα σπάσουμε λίγο να βοηθήσουμε το μίξερ. Εδώ. Θα προσθέσουμε και το λιωμένο βούτυρο. Λοιπόν, βάζουμε και το βουτυράκι μας μέσα και χτυπάμε πάρα πολύ καλά.
Σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ, θα το κάνετε σε δόση, σε μικρό μιξεράκι και να κατέβει το βούτυρο στο τέλος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, γάντια. Πώς σας φαίνεται τώρα η συνταγή, εύκολη ή δύσκολη? Πάνε, βαθμό δυσκολίας, πείτε. Δύο. Δύο. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι μπισκότα θέλουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μπισκότα μας μέσα. Και πολύ απλά, πιέστε με τα χέρια σας εδώ, να δημιουργήσουμε μία ωραία βάση. Κάνουμε ένα cheesecake, οπότε θέλουμε να έχουμε μία ωραία, γεμάτη, πλούσια βάση. Και επειδή κάνουμε ένα σοκολατένιο cheesecake, πρέπει και η βάση μας να είναι σοκολατένια και αυτή. Λοιπόν, εδώ. Πατήσαμε καλά, βγάζουμε γάντια. Αυτό ήτανε. Και πού πάει αυτό, φίλε Νικόλα? Υγείο. Αυτός είσαι. Λοιπόν. Πάμε στο ψυγείο και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Θα το πάω real time για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω. Λοιπόν, έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική είναι να χτυπήσουμε στο χέρι, η άλλη εναλλακτική είναι να χτυπήσουμε στο μίξερ. Τι θέλετε? Στο μίξερ. Οπότε ρίχνουμε το μασκαρπόνε μας εδώ. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε να βάλετε τυρί κρέμα, δεν μπορείτε, πρέπει να βάλετε μασκαρπόνε. Ακούστε τι σας λέω ειλικρινά, με το μασκαρπόνε θα βγει τελείο. Ρίχνουμε την πραλίνα μας μέσα, εδώ. Τέλειο. Είναι φανταστική συνταγή, το λέω και το ξαναλέω. Είναι μια συνταγή που θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσετε όλοι σας, γιατί είναι η πιο εύκολη συνταγή για cheesecake που μπορείτε να ετοιμάσετε. Και όντως, σας προκαλώ να τη δοκιμάσετε. Και να μου πείτε αν έχετε ξαναδοκιμάσει πιο εύκολο και νόστιμο cheesecake ever. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά. Και τι πρέπει να προσθέσουμε εδώ μέσα? Λίγο. Όχι πολύ, λίγο. Φτάνει. Εντάξει. Και μετά από 30 δευτερόλεπτα χτύπημα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Σταματήστε το μίξερ και η γέμισή σας είναι έτοιμη. Πώς φαίνεται? Είναι τέλειο. Ωραίος. Λοιπόν, όντως είναι τέλειο. Θέλω λίγο με τη Μαρίζα να δουλέψετε εδώ πέρα. Να μαλακώσει λίγο ακόμα το μείγμα, εδώ. Όπως βλέπετε, σε αυτό το σημείο πρέπει να πάρετε αυτή τη smooth υφή. Πρέπει να σπάσει τελείως το μασκαρπόνε. Γι' αυτό το λόγο, άμα το κάνετε στο χέρι με το σύρμα, θέλει να χτυπήσετε αρκετά δυνατά, ίσα-ίσα να σπάσει τελείως το μασκαρπόνε. Πάω να φέρω το μπισκότο μου από το ψυγείο. Εδώ. Και το μπισκότο μου είναι εδώ. Πώς φαίνεται? Πόση ώρα έχουμε κάνει ως τώρα? 10 λεπτά. 10? Τι 10, ρε φίλε? Δεν έχουμε κάνει 10 λεπτά. Είμαστε ούτε στα 5 λεπτά. Λοιπόν. Αφήνουμε αυτό στην άκρη, απλώνουμε καλά, να πάει παντού η γέμιση. Μασκαρπόνε, εγγύηση. Μασκαρπόνε και πραλίνα σοκολάτας. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Χτυπάμε καλά και αφήνουμε στο ψυγείο για... μια ώρα. Και παραπάνω με αφήσει, δεν με πειράζει. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα για να το φέρω και να συνεχίσω τη συνταγή. Σε πειράζει? Όχι. Ωραία. Και αυτό είναι με το που έχει κρυώσει. Να σου πω ότι και έτσι τρώγεται. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ γευστικό. Παναγία μου. Αυτό σίγουρα δεν θα το πλύνω με σφουγγαράκι, θα το πλύνω καθαρά με το κουταλάκι. Και πάμε να ετοιμάσουμε από πάνω το γλασάρισμα. Για να κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται το cheesecake σας. Τι έχω εδώ? Μπράβο. Τι έχω εδώ? Κρέμα γάλακτος. Ρίχνω την κρέμα γάλακτος μέσα στην πραλίνα και έτσι όπως είναι. Είναι πραγματικά αστεία η συνταγή. Αυτό είναι το φανταστικό. Κλείνω με μία μεμβράνη. Βάζω 1,5 λεπτό στα 800 βάτς στα μικροκύματα. Και σε 1,5 λεπτό θα είναι έτοιμο. Καλά, έχω τρελαθεί σήμερα γιατί αυτή η συνταγή είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό το αποτέλεσμα που βγαίνει και πραγματικά το κάνεις με το τίποτα. Με το τίποτα. Το μασκαρπόνε είναι μαλακό τυρί κρέμα. Προέρχεται από την Ιταλία, φτιάχνεται από αγελαδινό ή βουβαλίσιο γάλα, λιώνει εύκολα και σχηματίζει πλούσιες, κρεμώδεις σάλτσες.
Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Καίει, καίει, καίει. Κακώς το έπιασα με τα χέρια μου έτσι. Αν είναι φανταστικό, κοιτάξτε εδώ. Συνεχίζει να βράζει. Μην βάλετε παραπάνω από 800 βατ. Είπαμε 800 και 700 μπορείτε. 1,5 λεπτάκι. Η κρέμα έχει ζεσταθεί και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα κουταλάκι και να ανακατέψουμε τα δύο μείγματα μέχρι που να ομογενοποιηθούν. Άρχισε σιγά σιγά να ομογενοποιείται, το βλέπετε. Αλλά θέλουμε να γίνει τέλειο, να γυαλίζει, να είναι σεξι, να θες να το φας όπως είναι. Και σε αυτό το σημείο με το που διαλυθούν τελείως όλοι οι σβόλοι που μπορεί να έχει μέσα, σωστά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε το γλάστο της πραλίνας πάνω από το cheesecake. Όλαλα. Όλαλα, σε λουί, avec, δεν ξέρω γαλλικά, ξέρεις καμία λέξη. Avec moi. Avec moi, κοίταξε εδώ. Απλά, γύρτε λίγο να πάει παντού το γλάσο μας. Παναγία μου. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε στο ψυγείο λίγη ώρα να σταθεροποιηθεί το γλάσο. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει στάδιο και από αυτό. Γιατί δεν θα σας αφήσω να περιμένετε με τίποτα. Και... Νταντάν! Χειροκρότημα! Χειροκρότημα, ρε! Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, όντως είναι ανάποδα η πιατέλα, δεν είμαι τρελός. Απλά άμα την έβαζα στην πιατέλα που είναι οβάλ μέσα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να κόψω κομμάτι, εντάξει? Ευχαριστώ. Παναγία μου. Αυτό το cheesecake απλά δεν υπάρχει. Δεν συγκρίνεται κάτι μαζί του με τίποτα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Και πραγματικά από γεύση δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ η φύ. Είναι τόσο smooth, είναι σαν μους μέσα και από πάνω έχει αυτό το υπέροχο γλάσο. Θα βάλω ίσα ίσα ένα-δύο πουράκια από πάνω για ομορφιά. Και θα βάλω και ένα δυόσμο. Γιατί χωρίς δυόσμο γλυκό δεν γίνεται. Εδώ θα το βάλω. Μας αρέσει να βγάλω το ένα πουράκι έξω. Ένα θα βάλω. Εντάξει. Για το cheesecake πραλίνας. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση. Βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια τα μπισκότα, το λιωμένο βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε το μείγμα σε μια στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενη βάση και το βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει. Για τη γέμιση, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το μασκαρπόνε, την πραλίνα φουντουκιού, το αλάτι και χτυπάμε για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει μια αφράτη κρέμα. Απλώνουμε τη γέμιση στη βάση του cheesecake, λιένουμε την επιφάνειά της και τη βάζουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για μια ώρα να κρυώσει. Για την γκανάς, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτο στην πραλίνα φουντουκιού. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη ζεσταίνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βατ για 1,5 λεπτό. Βγάζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει μία λεία και απαλή κρέμα. Την απλώνουμε πάνω από το cheesecake και το μεταφέρουμε στο ψυγείο για μία ώρα να σφίξει. Σερβίρουμε το cheesecake πραλίνας με πουράκια σοκολάτας και στολίζουμε με φύλλα δυόσμου. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πρώτα απ' όλα η βάση έχει μέσα και κομματάκια σοκολάτας, γιατί βάλαμε μπισκότα τριπλής σοκολάτας, η μούσα από πάνω, ουσιαστικά η γέμιση τυριού, γιατί το μασκαρπόνε είναι τυρί, και από πάνω αυτή η βελούδινη, κοιτάξτε εδώ το βελούδινο γλάσο, είναι όλα τόσο φανταστικά που πραγματικά... Δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος πως αυτή η συνταγή θα γίνει νούμερο 1 στο YouTube κανάλι μας. Ελπίζω να έχετε κάνει subscribe, γιατί όλα τα βίντεο μας βρίσκονται εκεί. Και πραγματικά να τη φτιάξετε. Γιατί μόλις τη φτιάξετε θα δικαιωθώ. Θα πείτε και εσείς ότι είναι το πιο νόστιμο cheesecake σοκολάτας που έχετε δοκιμάσει. Και κάπως έτσι τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις φανταστικές συνταγές. Ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο ψαρονέφρι. Μόλις σε 15-20 λεπτά ήταν τα πάντα έτοιμα. Φτιάξαμε ένα υπέροχο τσάτνεϊ με βαλσάμικο μερόδι και όλα γίνανε τέλεια. Συνεχίσαμε με μια healthy εκδοχή.
Ένα σπαγκέτι με σπαράγγια. High protein και ουσιαστικά όλη η πρωτεΐνη βρίσκεται σε ένα πιάτο ζυμαρικών χωρίς να προσθέσουμε έξτρα πρωτεΐνη. Αυτό είναι το φανταστικό. Και για το τέλος, φτιάξαμε ένα γλυκό πιο σοκολατένιο και πιο cheesecake-ένιο, πραγματικά που δεν γίνεται να πάει παραπάνω. Σε μόλις ελάχιστο χρόνο, γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, λίγο ανακάτεμα και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε μία επίσκεψη στο e-shop μας, akisishop.com. Μην ξεχάσετε να κάνετε μία επίσκεψη στο site μας, akispetridzix.com. Είναι όλες οι συνταγές εκεί πέρα. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Πάμε. Σταμάτα τώρα θα πέσει κατευθείαν. Φύγαμε. Παιδιά, έβαλα τελεία κανονικά. Άνω τελεία. Δεν θέλουμε πάντα κάτω. Α, να φάμε γι' αυτό. Ουχου. Παραφίλητο, ξεπαραφίλητο. Είμαι πεντανόστιμο, Παναγία μου.